Ναι, λοιπόν, καλά, 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 σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Και τους λέει, κοίταξε τα σπιτάκια. Τι σπιτάκια είναι αυτά, αυτά είναι καλύβες. Εγώ θα σας χτίσω παλάτια. Αυτή είναι η γλώσσα των πολιτικών μας, όλων των πολιτικών. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μη σκόμαστε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η γλώσσα όλων των πολιτικών. Δεξιών, αριστερών, μαύρων, κεντρών. Λαγούς και πετραχίλια. Αλλά το δέσανε αυτό οι γύφτοι. Να μην υποσχεθείς καραμέλες στο μικρό παιδί και μην υποσχεθείς τους γύφτους τίποτα. Δεν σε αφήνουν. Δεν σε αφήνουν. Λοιπόν, με τους ψήφους τον είδα σε μένα. Λέω, εγώ δεν ανακατεύομαι σε κόμμα. Λέει να ψηφίσουμε. Ψηφίστε όπου θέτε, λέω. Ψηφίστε. Εγώ θα ψηφίσω αυτό. Αν ψηφίσετε. Πήραν λοιπόν 100 ψήφους. Εκεί πέρα, σημαντικό αριθμό εκεί πέρα. Μετά πού να το ξεχάσουν. Αναγκαστήκαν τώρα τελευταίως, αναγκάστηκε το κράτος κάτω από την πίεση της πραγματικότητας να τους διαθέσει 100 εκατομμύρια για να χτίσουν ένα καινούργιο συνοικισμό. Και από την ώρα αυτή αρχίζει το νέο δράμα. Προσπάθησαν να βρουν νέο συνοικισμό. Τέλος πάντων, να μην μακρυλογώ το λόγο, βρήκανε κάποια καμένη γη. Καμένη γη από την Κοπερκαγιές. 50 στρέμματα είναι, καμένη γη. Και πάνω στην καμένη γη απεφάσισαν να χτίσει το κράτος ένα ωραίο συνοικισμό με εκκλησίες, με ναούς και λοιπά. Και θα βοηθούσαμε εμείς πολύ και ορίστη η μέρα τελετής. Να έρθει ο τελετής καταθέσεως θεμελίου λίθου. Να θέσει θεμέλιο λίθου και ορίστη η μέρα αυτή. Και ήρθανε και στρατηγοί, ήρθανε και εξουδοί και θα ήταν η μέρα λαμπρά. Οι δεγύφτοι πετούσανε στα ουράνια, πετούσανε. Και ετοιμάζανε βιολιά και να χορέψουν. Και ετοιμάζανε ανθοδέσμες. Οπότε ήρθε η θύελα, δείγμα ότι είμαι θαύρη, δείγμα ότι δεν έχουμε μέσα σπλάχνα, δείγμα ότι ζει η Βηθλεέμ, η νύχτα της Βηθλεέμ που πήγε μια πτωχιά κόρη και χτυπούσε τα σπίτια όλα και ήταν ετοιμογέννητος και κανένα σπίτι δεν άνοιξε και αναγκάστηκε και γεννήθηκε στο στάο, ήδη ήμαθα. Όταν μάθανε το γειτονικό χωριό ότι πάνε να καταστήσουν οι γύφτοι, λες και δεν είναι άνθρωποι και λοιπά, αμέσως επαναστάτησαν. Παναστάτησαν. Δεν θέλαμε γύφτους. Δεν θέλαμε γύφτους. Και ανέτρεψαν με κλωτσές την τράπεζα επάνω στην οποία ήταν η λεκάνη του αγιάσματος και του Δήμου Σταυρό και επικολούθησε συμπλοκή. Συμπλοκή μεγάλη. Και είχαμε τραυματίας, 10 τραυματίας. Και ποτίστη το αίμα, η γη εκείνη, η καμένη γη με τα αίματα και ένας εκκινδύνευσε να αποθάνει και το τέλος που ήταν να ρίψουν στον επίσκοπο όλοι οι εχθροί μου ότι εγώ είμαι υπεύθυνος του τραυματισμού αυτού και ήκουσα, πήρα παράσημα. Κανείς δεν εκτιμούσε ότι ο επίσκοπος συνεχίζει την ιερά παράδοση του γένους. Ότι ξένος είμαι και συνεργάζεται, πτωχός είμαι και υπερκά. Κανείς σκεπτόμενο, τίποτε απολύτως. Όλοι οι ψευτοχριστιανοί σηκωθήκανε πάνω εναντίον του επισκόπου και ούτε υπουργό κατηγορήσανε, ούτε νομάρχη κατηγορήσανε, ούτε άλλο κατηγορήσανε, αλλά βρήκα την ευκαιρία να επιτεθούν οι κόμπρες εναντίον του επισκόπου. Τι είπανε και τι γράψανε δεν περιγράφεται. Πήρα πάνω από 50 παράσημα, καινούργια παράσημα, νέα παράσημα στο στήθος μου, εκείνο δε το οποίο με λύπησε περισσότερο από όλες. Έχω συνηθίσει στα παράσημα του κόσμου, αλλά έχω λυπηθεί μέχρι δακρύων και έκλαψα. Διότι με εξίωσε ο Θεός να έχω ευσεβείς γονείς, πολύ ευσεβείς γονείς. Για κάτι είμαι, το οφείλω στην ευσεβή μητέρα μου και στον ευσεβή πατέρα μου. Ακόμα είπα εσχρές λέξεις, ακατανόμασες λέξεις για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Με ήβρισαν καπηλικός, τα πάντα, φοβερό πράγμα. Αλλά σταματώ εδώ, συμπλήγων τα αισθήματα της λύπης μου. Άλλωστε μοίρασα στο προηγούμενο κήρυγμα έναν ακοινοθέ, όπου τα περιγράφω τα λυπηρά γεγονότα. Και αν θέλει ο Θεός θα επανέλθω να κάνω ολόκληρο κήρυγμα περί ρατσισμού. Αγάγριος ρατσισμός, όπως έγραψε η εφημερίδα. Να πετάξουν τους γύφτους αυτούς που αν υπήρχε κράτος και αν υπήρχε συνείδηση, έπρεπε να έρθει ο πρόεδρος δημοκρατίας και να τους κτίσουν παλάτια, να καθίσουν μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν το ρεκόρ γεννητικότητας στην Ελλάδα, οι οποίοι αποθνίστηκαν. Ναι, τίποτε από αυτά. Και να θυμίστε, να ξέρετε πολύ καλά,
θα σβήσει η σκηνή του πρώτου βίου. Θα έρθει η μέρα της Πεδεύθερου Παρουσίας. Και τότε, σύμφωνα με τον αποφωνή του Απόστολου Παύλου, αυτοί οι γύφτοι θα δικάσουν αυτούς όλους τους δολοφόνους. Θα δικάσουν όλους τους γονείς, τους πατέρες και μητέρες που δεν γεννούν παιδιά. Αυτοί οι φτωχοί, χωρίς έδαφος, χωρίς μετοχάς, χωρίς τίποτα, χωρίς μισθός, χωρίς συντάξεις, αυτοί γεννούν παιδιά. Ενώ οι άλλοι με τόσο υλικά μέσα, με εκατομμύρια, όπως ο Νάσης, μια κουρούλα έκανε και σήμερα, άμα μαθαίνω, απέθανε και αυτοί. Λοιπόν, θα δικάσουν αυτοί όλους εκείνους οι οποίοι με τελικά μέσα που έχουν περιόρισαν τα παιδιά τους σε ένα, σε δύο παιδιά και τίποτα περισσότερο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα εκ του Βορρά, όπου εκ νέου κόμπρες με ενδάγκωσαν θανασίμως, αλλά εγώ ευχαριστώ τον Θεό και λέγω και εγώ το του Ιερού Χρυσοστόμου, δόξα τον Θεό πάντων ένεκα. Τώρα ένας δεν φωνάζει ευχάριστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ευχάριστα. Τώρα τα δυσάρεστα σας είπαμε, τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι από γενικότερας πλευράς, από εξεπόψεως μάχης, την οποία διεξάγει ο πιστός λαός. Όχι αρχιερείς, όχι αρχιεπίσκοπος, αλλά ο πιστός λαός εναντίον της απεσίας ταινίας Σκορτσέζε, έχω να σας παρουσιάσω τα εξής νέα ευχάριστα. Θυμήθηκα, ανοίγω πάντοτε το βιβλίο των αναμνήσεών μου, οι γέροντες ζουν με τις αναμνήσεις, τα παιδιά και οι νέοι ζουν με το μέλλον, με τις ελπίδες του μέλλοντος. Εμείς ανοίγουμε το βιβλίο των αναμνήσεών μου, που είναι βιβλίο πολύ πικρών, διότι πέρασα πολλά στιέλα και πολλά καταιγίδα και πολλά περιπετία και πολύ πλακτό ήταν ο βίος μου ως ιεροκήρυκος κλπ. Ανοίγω και θυμούμαι με τα συγγνήσεως στα παιδικά μου χρόνια. Είναι το 1912, το ενδοξότερο έτος της φυλής μας, μετά το 1921. Ήμουν μικρό παιδί, γονείς μας, πατεράδες, συγγενείς, φίλοι, το χωριό μας άδειασε. 200 στρατιώτες εδώ στο μικρό μας χωριό, από τους οποίους 200 μόνο οι μισοί επέστρεψαν και σκόρπισαν τα κοκαλά τους, όπως και όλοι οι παλαιά Λάς. Παντού όπου να έχουν σκορπίσει τα κοκαλά τους στα ιστορικά μάχη. Μικρό παιδί είχαμε αγωνία και μας έστειλε η μάνα να πηγαίνουμε στο τηλεφωνείο. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο τότε. Στο τηλεφωνείο που είχε ο δάσκαλος ένα τηλέφωνο και καθόμαθα να ακούσουμε. Και όταν έλεγα το δάσκαλο να ακούει και να κάνει το σταυρό, ότι είσαι ευσεβής δάσκαλος, πολύ ευσεβής. Καταλαβαίναμε ότι είναι ευχάριστο η είδηση. Τι λέμε, δάσκαλε, νικήσαμε, νικούμε. Τρέχαμε λοιπόν, φωνάζαμε. Νικήσαμε, νικούμε, νικούμε. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη, πήραμε τα Γιάννενα, χτύπουσαν οι καμπάνες. Τι συναγερμός ήταν εκείνος. Τι έξαρσες ήταν εκείνο. Τι ήρωες ήταν εκείνοι τα παιδιά που πήραν την Ελλάδα από τη Μελούνα και την πήγαν μέχρι Σόφια, μέχρι Σαλτάζα, μέχρι Άγκυρα. Πάει αυτή πλέον. Ζωερόν πατριωτικό αίσθημα, το οποίο είναι το συνδεμένο αρήκτος με αυτό. Νέα λοιπόν, νέα. Όπως λοιπόν τότε τα παιδιά εμείς διαλαλούσαμε τα νίκας των γονέων μας στα μακεδονικά παιδεία, ούτω πως και σήμερα ο Σάλπινγκς Άγγελος Κυρίου μεταδίδει στην Ελλάδα μηνύματα νίκης και θριάμβου. Νίκης από Θεσσαλονίκη. Νίκης από την Αθήνα. Τας δύο μεγάλες πόλεις, αλλά νίκη από Θεσσαλονίκη. Είναι τώρα, πότε είναι Πάτερ Αθανάση, πότε, 6 Νοεμβρίου. Λοιπόν, 6 Νοεμβρίου, Κυριακή. Όχι, παιδί μου, τότε ήτανε. Όχι, παιδί μου, 30 ήτανε, 30 Οκτωβρίου ήτανε. Λοιπόν, 30 τέλος του μηνός, κάτω στη Θεσσαλονίκη, την προτροπή του ενθουσιώδους Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης έγινε συγκέντρωση εναντίον της απεσίας ταινίας του Σκορτσέζε. Λοιπόν, και ήταν χυμός βαρύς. Στη Φλόρινα το θερμόμετρο 5 κάτω από το 0. 5. Χιονιάς, φοβερός. Κι όμως, στην πρόσκληση της Εκκλησίας μαζευθήκανε από τη Μακεδονία μας και από Θεσσαλονίκη πλήθη λαού. Μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου που χωρά 20.000 ήταν οι γέροντες που εκκριώνανε, πήγαν μέσα οι γέροντες ηλικιωμένοι. Απ' έξω από τους διαδρόμους, από το προάβλιο, οι λαοί, κάτω με ομπρέλες. Εθαύμασα τον λαό αυτό και κάτω από ομπρέλες σταθήκανε και υπέφεραν το κρύο, το τσιοκτερό και ήταν εγώτης. Και ακόμα εκείνο το οποίο με συνεχίζει, ήσαν μοναχοί, 200 μοναχοί από το Άγιον Όρος. Οι οποίοι κρατούσαν εσταυρωμένους και έψαλαν γλυκίδα τα άσματα, σαν αετοί.
επέταξαν από τις φωλιάς των και ήρθανε στη Θεσσαλονίκη, μιμούμενοι το παράδειγμα του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος άφησε την Άρεμον και ήρθε στην Αλεξάνδρεια για να αγωνιστεί υπέρ της Ορθόδοξου πίστεως. Ωραία συγκίνησης. Ομίλησα και εγώ. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που είπα. Ένα τόσο μόνο σας λέγω ότι είπα. Ότι έκανα μια υπόθεση. Γιατί όταν πήγαμε και διαμαρτυρηθήκαμε, λέει, δεν επιτρέπει ο νόμος. Δεν επιτρέπει ο νόμος, δεν τα επιτρέπει. Δεν έχουμε, έχουμε ελευθερία, έχουμε δημοκρατία. Δεν μπορούμε, λέει, τέτοια πράγματα εμείς να επιτρέπει. Είναι ελεύθερα. Αν θέτως μηνύσετε, μηνύσετε τέτος. Αλλά εμείς είμαστε ελεύθερο έθνος. Δεν μπορούμε να τις επιτρέψουμε. Καλά, ψεύδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπα το εξής. Υποθέσιμο λέγω, ότι τώρα λέγω ότι στη Ρωσία ζει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί μία αξιόλογη προσωπικότητα, η οποία είναι μία ελπής φωτός μέσα στο σκότος. Είναι ο Κορμπάτσοφ, ο οποίος πρώτη φορά εδέχθη εις τα ανάκτορα του Κρεμλίνου, ύστερα από 70 χρόνια εδέχθη πατριάρχη και όλους τους συνοδικούς και επιτρά. Και ήνιξε κατά τον τρόπο της Εκκλησίας του Θεού και είναι αξιόλογος για την προσπάθεια την οποία κάνει να συμφιλιώσει Ανατολή και Δύση. Αν και η συμφιλίωση η οποία δεν έχει ως βάθρο των Χριστών δεν είναι συμφιλίωση, είναι επιπόλωση. Εν πάση περιπτώσει η προσπάθειά του είναι αξιέπαινος και σκέπτεται να επισκεφθεί την Αθήνα, την Αθήνα να επισκεφθεί και καλώς να έρθει με φέρον των κλάδων της Ελέας. Ναι, λοιπόν, λέγω λοιπόν είπα, αν υποθέσουμε ότι γυρίζεται μια ταινία με θέμα ο Κορμπάτσοφ και ότι τον παρουσιάζει τον Κορμπάτσοφ ότι είναι ένας λοποδίτης, ότι είναι ένας απατεώνας, ότι είναι ένας πόρνος, ότι είναι ένας ερωτήλος, ότι είναι εκβιαστής γυναικών, διαφθορές κορασίδων, ότι είναι αλήτης, ότι είναι αλήτης, θα επιτρέψει το κράτος να γυρίσει αυτή η ταινία? Δεν θα περιμένει το δικαστήριο. Αμέσως θα δώσει διαταγή τους αγγελείς να απαγορεύσουν σε όλο το κράτος την ταινία αυτή, διότι δεν θέλει το κράτος να διαταραχθούν οι σχέσεις Ελλάδος με τον ηγάτη του ρωσικού λαού. Διατράσσοντα το πείμα. Ώστε λοιπόν ο Κορμπάτσοφ, ο οποίος είναι αμφιβόλου, ο χρόνος θα αποδείξει αν έχει προσωπείο ειρήνης ή αν έχει πρόσωπο ειρήνης ή προσωπείο ειρήνης, επιτρέψει. Λοιπόν, ο Κορμπάτσοφ είναι μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος. Και μικρός, πολύ μικρός είναι ο Χριστός. Εκεί μένω, για μένα τον Κορμπάτσοφ δεν χρειάζεται δικαστήρια. Αμέσως. Να είστε 100% βέβαιοι. Αλλά όχι μόνο για αυτόν, αλλά και τον Πρωθυπουργό. Έχουν λογοκρισία στο ραδιόφωνο. Ας τολμήσουν από το ραδιόφωνο να ακουστούν τα λόγια που ακουστήκανε, τα λόγια που λέγονται. Αυτά που είπα για τον Κορμπάτσοφ, τα είπα αυτά τα λόγια, αυτά τα λόγια λένε για τον Χριστό. Αυτά που είπα για τον Κορμπάτσοφ, υποθετικός, αυτά τα λόγια για τον Χριστό. Ας τολμήσουμε τον ραδιοφωνικό σταθμό να πει ούτε μία λέξη δεν λέγεται εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας. Αλλά ό,τι δεν λέγεται εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας, λέγονται όμως εναντίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Συνεπώς, αυτό που κάνουν αυτοί σημαίνει ότι κατά την ανθρώπων συμφωνούν με την προβολή αυτής της εκκλησίας αυτής και παρέπεμψαν την υπόθεση στα δικαστήρια για να βασανίζεται εκείνο ο λαός επί τόσο χρόνο. Εν τούτης, ύστερα από το συλλητήριο αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν περάσαν δύο μέρες και το δικαστήριο, κατά από την πίεση της κοινής γνώμης, εξέδωκε απόφαση κατά της ταινίας του Κοτσόλτσα. Νίκη εναντίον, νίκη. Νίκη λοιπόν, ναι, νικήκαμε εναντίον στη Θεσσαλονίκη και ορτάσε στη Θεσσαλονίκη την νίκη αυτή, την οποία επέτυχαν εναντίον της απεσίας αυτής ταινίας, σατανικής ταινίας, γιατί κανείς άλλος δεν ύβρισε τόσο πολύ τον Χριστό όσο τον ύβρισαν αυτός ο Κατζάκης και η ταινία την οποία προέβαλε. Νίκη ακόμα και στην Αθήνα. Εδώ όχι αρχιεπίσκοπος, εδώ όχι επίσκοποι, εδώ όχι θεολόγοι, αλλά ο μικρός λαός, ο πιστός λαός, το ίσκε ιερείς του υψής του και θρησκευτικά σωματεία. Τα σωματεία αυτά υπέβαλαν αναφορά, μήνυση στα δικαστήρια και έδωσε μεγάλη μάχη, έδωσε μεγάλη μάχη στα δικαστήρια. Δικαστήρια εκεί, μέσα στα δικαστήρια, και εξέδωκαν την περασμένη, πότε ήταν, την περασμένη, αυτό, προχθές, εξεδόθη απόφαση πάλι, stop, εναντίον της προβολής της ταινίας. Και είναι αυτό μια ωραία νίκη, τη σημαίνει το μαχωμένο της ταινίας.